Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Βεβαίως. Πάμε να μιλήσουμε τώρα, πώς να το πω, θα μιλήσουμε λίγο mix grill, κυρία Μιλάκη, καλησπέρα. Ναι, θα μιλήσουμε και για αυτοδιοίκηση, για πολιτισμό, για ισότητα, θα μιλήσουμε και για καρκίνο βεβαίως. Βέβαια, αυτά παθαίνετε κυρία Μιλάκη όταν έχετε πολλές ιδιότητες. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας καλησπερίζω. Είναι τιμή και χαρά να βρίσκομαι μαζί σας και να δείτε που όλα αυτά τελικά σχετίζονται. Α, εδώ είμαστε. Πώς μπλέκουν όλα αυτά μαζί? Μπλέκουν γιατί αφορούν την ποιότητα της ζωής μας ουσιαστικά. Και αυτό έχει σαν αφετηρία και την προσέγγιση και όλα όσα κάνουμε γενικότερα σε ό,τι αφορά τόσο τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, θα πω, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους άλλους ανθρώπους και που διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας, τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στην υγεία μας. Πολύ σωστά. Ωραία τα θέσατε. Πολύ σωστά. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχει μπει σε επίπεδο περιφέρειας ο πολιτισμός στο επίκεντρο. Όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια κινητικότητα σε κάθε επίπεδο, είτε αφορά δράσεις πολιτισμού, είτε αφορά στοχευμένα πράγματα σε μνημεία και όχι μόνο πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι κινητήριος δύναμη τόσο για την κοινωνία που είπα και προηγουμένως, όσο και για την Κρήτη όμως. Η Κρήτη είναι ένας τόπος που έχει να αναδείξει πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό κομμάτι και την πολιτιστική μας κληρονομιά και την άλλη κληρονομιά μας, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τους ανθρώπους, γιατί πάντα επίκεντρο σε όλο αυτό είναι ο άνθρωπος. Και φυσικά έχει να κάνει με έναν στρατηγικό σχεδιασμό που πρέπει να έχουμε για τον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός έχει πολλούς άξονες σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί ακόμα και όταν μιλάμε για τουρισμό, ένα κομμάτι μεγάλο των επισκεπτών της Κρήτης έρχονται ακριβώς γιατί ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό μας. Δεν είναι μόνο ο ήλιος, η θάλασσα, η παραλία. Είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα που έχουν να κάνουν και με το θέμα που αναφέρθηκε προηγουμένως, γιατί οι περιηγητές, οι άνθρωποι που αναζητούν το φυσικό περιβάλλον ή αναζητούν τα μνημεία μας ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την παράδοσή μας, είναι αυτή η κινητήριος δύναμη που τους σωθεί να έρθουν στο νησί μας, κυρίως. Απλά εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε. Είναι αυτό που θα πρέπει και να διασφαλίσουμε ως κόρον οφθαλμού, γιατί αν αυτό δεν υπάρχει, δεν θα έχουμε και συνέχεια ως πολίτες αυτού του τόπου, αλλά και ως επισκεψιμότητα στο μέλλον. Τον ήλιο και τη θάλασσα την πουλούν εντός εισαγωγικών πάρα πολλές χώρες της Μεσογείου και όχι μόνο. Αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί την Κρήτη είναι ο πολιτισμός της. Και για να προαχθεί βεβαίως ο πολιτισμός, κυρία Μιλάκη, χρειάζεται μια συνένωση δυνάμεων. Έτσι είναι η περιφέρεια, είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, είναι οι εκπαιδευτικοί φορείς. Όλοι δηλαδή μαζί πρέπει να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Ναι, κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι σε διαφορετικά επίπεδα. Το κομμάτι αυτό των συλλόγων, των πολιτιστικών συλλόγων, των κοινωνικών ομάδων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι του πολιτισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς αυτούς δεν έχει υπόσταση και το έργο το δικό μας στην περιφέρεια Κρήτης. Άρα εμείς οφείλουμε να τους στηρίξουμε, να τους ενδυναμώσουμε και να τους δώσουμε και σωστές κατευθύνσεις. Γιατί πολλές φορές μπορεί να χρηματοδοτούνται πράγματα τα οποία όμως δεν είναι προς σωστή κατεύθυνση. Άρα πρέπει και εμείς να αλλάζουμε λίγο πορεία και να διαφοροποιούμε ως προς το παρελθόν, έτσι ώστε να βάζουμε στόχους και να έχουμε μια σωστή πολιτική, γιατί χάραξη πολιτικής είναι αυτό για το μέλλον, για τα χρόνια που έρχονται. Εγώ καταλαβαίνω τώρα ότι πάμε σε μια στρατηγική και όχι σε κάτι πάμε να βοηθήσουμε όπως ξέραμε, άντε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και κάπως να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Αλλά πάμε στοχευμένα πια. Είναι ακριβώς αυτό. Και προχθές έδωσε και μια συνέντευξη ο Περιφερειάρχης μας που ουσιαστικά αυτό τόνισε, ότι ο πολιτισμός είναι κινητήριος δύναμη όλων για την Κρήτη και ακριβώς πρέπει να έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό έτσι ώστε σε πάρα πολλά επίπεδα να οργανωθούμε καλύτερα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από λίγες μέρες στο Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε τους Κινέζους, την Κινέζικη Αποστολή, τον πρέσβη της Κινέζικης Κοινοπολιτείας στην Ελλάδα, για με αφορμή το άγαλμα που φιλοτέχνησε και ακριβώς του Λουξούν και την συνένωση αυτή, την αδελφοποίηση με ένα αντίστοιχο μουσείο στην Κίνα και με έναν αντίστοιχο μεγάλο συγγραφέα Κινέζο.
αυτό αποτελεί ένα κομμάτι πολιτιστικής διπλωματίας που φέρνει τους ανθρώπους και τους λαούς κοντά με έναν διαφορετικό τρόπο. Όχι σε επίπεδο οικονομικό, εμπορικό, αλλά ο πολιτισμός θα ανοίξει το δρόμο και για την οικονομική διαχείριση, συνέργεια σε άλλα επίπεδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο πολιτισμός έχει πάρα πολλές προεκτάσεις σε πολλά θέματα της ζωής μας και θα μπω και στο κομμάτι το δικό μου της ιατρικής, το FZIN. Και το Culture for Health, όπως ονομάζεται στα αγγλικά, στα ελληνικά θα το ονομάσουμε πολιτισμός για την υγεία, είναι ένα κομμάτι που φαίνεται να αρχίζει να αξιοποιείται όλο και περισσότερο, όχι μόνο από εμάς. Ένα λεπτό, κυρία Μιλάκη, ένα λεπτό, γιατί αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θέλω να δείξουμε κάτι λίγο στον κόσμο, γιατί είναι σε εξέλιξη τώρα μια πυρκαγιά, μια φωτιά στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, να μπορούμε να δούμε και λίγο εικόνες από εκεί. Σας το είπαμε και νωρίτερα, είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στην περιοχή μεταξύ Κορώνη Μαγαρά και Μασταμπά. Νωρίς εδώ το απόγευμα, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, έχουν σπεύσει στο σημείο βεβαίως πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, γιατί είναι κοντά σε σπίτια και όπως καταλαβαίνουμε η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη. Διαβάζω μέσα από το neakriti.gr πως εκεί βρίσκονται τώρα 22 πυροσβέστες, συνολικά 2 πεζοπόρα τμήματα, με την επιχείρηση, όπως είπαμε, να είναι μεγάλη, διότι στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά, ναι μεν καίγονται ξερόχορτα, αλλά είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Έχει ενημερωθεί και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έρευνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πλαγιά πολύ κοντά σε κατοικίες. Στη γύρω περιοχή πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Μαθαίνουμε ότι το πρόβλημα φτάνει μέχρι και το Κορακοβούνι και το Μασταμπά. Ενδεχόμενα να έχετε λίγο ακόμα, να μείνετε λίγο ακόμα χωρίς ρεύμα. Ωστόσο, αυτό οφείλεται σε αυτή την πυρκαγιά που εκεί έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διασφαλίσουν ότι κανένας και κανένα σπίτι βεβαίως και καμία ζωή δεν πρόκειται να κινδυνεύσει. Λίγο υπομονή, περίοικη και λίγο επίσης προσοχή. Και να αφήσουμε βεβαίως την πυροσβεστική υπηρεσία να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Ενδεχομένως να ξεκίνησε, αυτό λένε κάποιες πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον μέρη, από έκρηξη σε μετασχηματιστή. Εντάξει, θα φανεί αυτό. Βέβαια, θα μας τα πει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι. Τώρα τρέχει αυτό. Επί του πιεστηρίου. Και τους συναδέλφους και από το neakriti.gr και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV για την ενημέρωση. Σίγουρα το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Και θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο, φανταζόμαστε όλοι. Ελπίζουμε όλοι να είμαστε κοντά και να μπορούμε να βοηθούμε. Πώς να βοηθούμε, ουσιαστικά συνδράμοντας το έργο των αρχών. Αυτό είναι η βοήθεια που μπορεί να δώσουν οι πολίτες και ελπίζουμε αυτό να γίνεται πάντα. Και χωρίς παρεμποδίζοντας το έργο των αρχών. Ακριβώς. Βασικό. Ναι, γιατί συχνά το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, λέγατε τώρα για τον πολιτισμό της υγείας. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και φαίνεται να είναι και προτεραιότητα ως σχεδιασμός πολιτικής ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από μεγάλους οργανισμούς παγκοσμίως. Ουσιαστικά τι σημαίνει, ότι ο πολιτισμός είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο μέσα από το οποίο μπορούμε να έχουμε καλύτερη υγεία, ξεκινώντας από την ψυχική υγεία των ατόμων, αλλά και φτάνοντας σε άλλα επίπεδα, γιατί ξέρετε, προηγουμένως είπατε και για τον καρκίνο. Ο καρκίνος είναι ένα ζήτημα σοβαρό της δημόσιας υγείας. Τα περιστατικά αυξάνονται σημαντικά. Αναμένουμε ότι θα αυξηθούν κατά 50% μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Κύριε Μιλάκη, δεν πηγαίναμε λίγο καλύτερα? Αυτή την αίσθηση τουλάχιστον είχα δει στα προηγούμενα χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πηγαίναμε λίγο καλύτερα. Ίσως αυτό, η πανδημία και ό,τι επέφερε στο δημόσιο σύστημα υγείας, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά γενικώς, έπαιξε ένα βασικό ρόλο σε αυτό. Αυτό όμως που στεκόμαστε όλοι μας είναι ο τρόπος της ζωής μας. Αυτό καθορίζει επί της ουσίας την αύξηση όχι μόνο του καρκίνου αλλά και των καρδιακιακών νοσημάτων και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, τα οποία σχετίζονται με τον τρόπο που ζούμε σήμερα. Ο τρόπος της ζωής μας είναι ξεκάθαρα η δυτικοποίηση αυτού του τρόπου ζωής, δηλαδή λιγότερη σωματική άσκηση, περισσότερο καθισιό, λιγότερη κακή διατροφή, που παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πάρα πολλά τρόφιμα τα οποία είναι βοηθητικά για την υγεία μας, δεν τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Η χρήση φαγητού έτοιμου επίσης είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Γι' αυτό και βλέπουμε την επίπτωση του καρκίνου να αυξάνεται σε όλο και νεότερους ανθρώπους. Αυτό έχει να κάνει με τη διατροφή τους, τη διατροφική συνήθεια που είχαν όταν ήταν νεαρά άτομα, δηλαδή στην ηλικία των 15, 16, 17 ετών.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε ότι ακόμα και στο σπίτι μας οι γονείς, ως γονείς, θα πρέπει να φροντίζουμε για τη διατροφή όσο καλύτερα μπορούμε, όπως επίσης και το να μην επιτρέπουμε στα παιδιά μας να κάνουν καθιστική ζωή και όσο το δυνατόν περισσότερο να ασκούνται. Οι παρεμβάσεις που γίνονται στην παιδική ηλικία είναι αυτές που είναι και πιο σημαντικές, γιατί καθορίζουν την ποιότητα της υγείας και της ζωής ενός ατόμου στην ενήλικη ζωή του. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι συνήθειες όπως το κάπνισμα, που δυστυχώς η χώρα μας εξακολουθεί να είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι ενισχύονται αντικαπνιστικές πολιτικές. Και βέβαια το βασικό, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η προσβασιμότητα στο σύστημα της υγείας, που τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα ως προς αυτό, η καθυστερημένη διάγνωση και ο μη σωστός προσυμπτωματικός έλεγχος, δυστυχώς, μας βάζουν σε καταστάσεις δύσκολες, πιο δύσκολα διαχειρίσιμες, σε σχέση με το να είχαμε κάνει παρεμβάσεις πολύ νωρίτερα. Βέβαια. Τώρα βέβαια αυτό είναι ένα θέμα και το πώς θα κάνουμε τον έλεγχο, αλλά βεβαίως ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα είναι το πώς θα το αντιμετωπίσουμε τώρα, σήμερα, με το δημόσιο σύστημα υγείας να είναι σε αυτό το χάλι που είναι αυτή την ώρα. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το ξεκινάμε από μια βασική παραδοχή ότι επενδύουμε λιγότερο στην πρόληψη και περισσότερο στην νοσοκομιακή περίθαλψη. Αυτό φαίνεται να γίνονται κάποιες προσπάθειες να αλλάζει, αλλά δυστυχώς δεν ευνοούν οι συνθήκες, γιατί η έλλειψη προσωπικού, όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία μας, δεν δίνουν τη δυνατότητα προσβασιμότητας. Η προσβασιμότητα και στην υγεία και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας φέρνει πιο μπροστά από τις εξελίξεις. Είμαστε ένα βήμα μπροστά, δεν κυνηγάμε την αρρώστια, την προλαμβάνουμε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ως ο τρόπος ζωής, όλο αυτό που καθημερινά βιώνουμε και ως άνθρωποι, οι καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας, η επίπτωση που μπορεί να έχει ακόμα και στην ψυχική μας υγεία αυτή η καθημερινότητα, είναι ουσιαστικά αυτά που καθορίζουν, όπως και η κλιματική αλλαγή, όλα τα προβλήματα της υγείας που αντιμετωπίζουμε σήμερα και που εξελίσσονται και θα γίνονται και σοβαρότερα στα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και ο πολιτισμός έρχεται εδώ να δώσει τη λύση. Και εδώ. Και ο πολιτισμός και η ισότητα. Ναι, βέβαια. Γιατί είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, της ποιότητας της ζωής μας, θα πω εγώ. Οι χώρες εκείνες που έχουν ευτυχισμένους ανθρώπους, και είναι μετρήσιμο μέγεθος αυτό, εσείς οι δημοσιογράφοι το ανακοινώνετε συχνά. Κάτι είδαμε, κυρία Μιχάλη. Ποιες είναι οι χώρες εκείνες που προσφέρουν χαρά περισσότερο στους πολίτες τους? Είναι αυτές που δεν έχουν μόνο λύσει τα οικονομικά τους ζητήματα, έχουν καλύτερους μισθούς, συντάξεις και καλύτερη παιδεία, υγεία κλπ. Αλλά και εκείνες που προσφέρουν στους πολίτες τους την δυνατότητα προσβασιμότητας, ανεξάρτητα από το οικονομικό εισόδημα, σε προγράμματα πολιτιστικά, σε δράσεις που μπορούν να κάνουν καλό στην ευεξία και στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Ιδού πεδίο δόξου λαμπρό, κυρία Μιλάκη, και από το λίγο που σας ξέρω δηλαδή, και εκτός, κάτι μου λέει ότι κάτι καλό θα γίνει. Η Περιφέρεια Κρήτης αυτό ουσιαστικά το στόχο έχει, να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα πολιτιστικά αγαθά που τα έχουμε άφθονα στην περιοχή μας, και ανθρώπους που πραγματικά δίνουν και το περίσσευμα της ψυχής τους γι' αυτό, εμείς απλά βοηθούμε για να τα οργανώσουμε λίγο καλύτερα. Όπως ήταν οι μέρες θεάτρου, είδατε πόσες ομάδες ανθρώπων, εφοριακοί, δάσκαλοι, δημοσιογράφοι, έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια για να αναδείξουν τις θεατρικές τους ικανότητες, και νομίζω ότι αυτό το εγχείρημα πέτυχε. Επομένως, όλοι εμείς μπορούμε να είμαστε ένα κομμάτι αναπόσπαστο αυτού του πολιτιστικού αποθέματος, που μόνο καλύτεροι μπορούμε να είμαστε μέσα από αυτό. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Στο επανειδήν. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.